Επίσημη πρώτη για το Πρωθυπουργικό Γραφείο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο βρέθηκε στο Υπουργείο Μακεδονία Θράκης ο Αλέξης Τσίπρας. Θα γίνει η πρώτη επίσημη ευρεία σύσκεψη με φορείς της πόλης. Παρουσία βέβαια και της 28χρονης διευθύντριας του Πρωθυπουργικού του Γραφείου, της Κατερίνας Νοτοπούλου. Και πληροφορίες αναφέρουν πως κυρίαρχο θέμα, Γιώργο, θα είναι ο ΟΑΣΤ. Καθώς μην ξεχνάμε πως από σήμερα η Θεσσαλονίκη μένει χωρίς αστική συγκοινωνία. Καθώς οι εργαζόμενοι έχουν προχωρήσει σε επαόριστον επίσκεση λόγω του ότι διεκδικούνται δουλευμένα τριών μηνών. Νωρίτερα τώρα το πρωί βρέθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στο Πλανητάριο ξεναγήθηκε στον προσωμιωτή. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια έκθεση της ελληνικής τεχνολογίας, αλλά συνομίλησε και με προσφυγόπουλα που φοιτούν από το κέντρο, από το hot spot των διαβατών στο 67ο Δημοτικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης και επισκέφθηκαν επίσης το Πλανητάριο. Συνομίλησε και με μια μητέρα από την Δαμασκό, μητέρα 5 παιδιών, η οποία ζήτησε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επισπευθούν οι διαδικασίες επανένωσης των οικογενειών, κάτι που ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε πως η χώρα μας θα κάνει ό,τι μπορεί, Γιώργο.